Θεού Ζούνη από Γιώργο Τηλεόραση. Παύλα Βαλακούνα από Εθνοτήτα Τηλεόραση. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου όποτε ανεβαίνω στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, την συμβασιλεύουσα όπως την αποκαλώ Θεσσαλονίκη και όχι στην πρωτεύουσα. Και πιστεύω ότι πραγματικά η καρδιά της Ελλάδος χτυπά έντονα στην περιοχή αυτή, όπως και στη Θράκη μας, όπου είναι τα σύνορα της Ελλάδος. Είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε να με ρωτήσετε. Κύριε Μιχαλογιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για ακόμα μια χρονιά είδαμε στην παρέλαση να πρωταγωνιστούν οι μαντήλες. Το 1821 ήταν ένας αγώνας και εθνικός, αλλά και θρησκευτικός. Αυτά τα παιδιά τι ακριβώς εκπροσωπούν, τι γιορτάζουν? Κοιτάξτε να δείτε. Για να είμαστε ειλικρινεί, η μαντήλα φορούσε και η κουκουλίνα. Η μαντήλα όμως στην Ελλάδα του 2017 συμβολίζει, είναι ξεκάθαρο, κάτι πολύ συγκεκριμένο. Συμβολίζει τον Ισλαμισμό, τον οποίο ο Ισλαμισμό επίσης έχει οδηγηθεί η τουρκική προπαγάνδα. Δεν είναι τυχαίο ότι η ίδια η κόρη του Ερντογάν μίλησε σε μουσουλμάνους πρόσφυγες, τρόφιμα και μάλιστα μέσα στην ίδια την καρδιά της Ελλάδος, στην πρωτεύουσα την Αθήνα. Για μας οι μαντήλες αυτές, οι οποίες συμβολίζουν οπωσδήποτε τον Ισλαμισμό, αποτελούν κατά κάποιο τρόπο ίδρυ απέναντι σε αυτήν τη μεγάλη εθνική επέτειο, η οποία έγινε στο όνομα της Αγίας Τριάκος, έτσι επικαλούνται οι καπετανέοι το 1821 την επανάστασή του και εν ονόματι της Αγίας Τριάκος έγιναν και όλες τις εθνοσυνελεύσεις. Είμαστε ενάντια λοιπόν σε αυτό, θεωρούμε ότι είναι μια πρόκληση και μας κάνει εντύπωση πως οι αριστεροί και οι κομμουνιστές που εναντιώνονται σε κάθε θρησκευτικό φανατισμό επιτρέπουν τον Ισλαμικό φανατισμό. Φαίνεται ότι για αυτούς ό,τι είναι εναντίον της Ελλάδος είναι καλό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Ρόζο. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ, κυρία Νταράκορ. Η εφημερίδα Δημοκρατία παρομοίασε τους ήρους του 1821 ως τους τραγούδους της Χρυσής Αυγής εκείνης της εποχής. Δέχεστε αυτό το χαρακτηρισμό? Είναι πάρα πολύ κολακευτικός για να τον λεπτώ. Οπωσδήποτε το θεωρώ τιμή το να παραλληλίζει κάποιος τους αγωνιστές της Χρυσής Αυγής με τους ηρωικούς εκείνους αγωνιστές του έθνους του 1821. Αλλά πράγματι, εάν ζούσαν σήμερα και έκαναν αυτά που έκαναν, κάτι τέτοιο θα τους αποκαλούσαν ως τραβούκους, ως απολύτιστους, όλα αυτά τα σχετικά ως ρατσιστές, εθνικιστές κτλ. Οι επαναστάτες του 1821 είναι ένα φωτεινό ορόσημο στο οποίο πρέπει να προσφέρουν όλοι οι Έλληνες προκειμένου να κρατήσουμε την πατρίδα μας ελεύθερη. Της οποίας πατρίδα μας η ελευθερία σήμερα πράγματι απειλείται. Όχι μόνο από τον Τούρκο που ανοιχτά ζητά τη γη μας, την πατρίδα μας, τα νησιά μας, τη συγκυριαρχία στο Αιγαίο, αλλά και από μια κοινωνία η οποία σαπίζει και διαλύεται ο εθνικός ιστός. Κύριε Μιχαλογιάκο, πρόσφατα είχαμε μαζικές δηλώσεις από κυβερνητικά στελέχη υπέρ της συγκέντρωσης του Ερντογάν στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή έχουμε μαζική επίθεση από μετανάστες και επίσης οι Τούρκοι δίνουν τις προκλήσεις τους στην Ελλάδα. Πώς το εξηγείτε αυτό? Η κυβέρνηση παίζει επικίνδυνα παιχνίδια, συνεχίζοντας τα επικίνδυνα παιχνίδια της προηγουμένης κυβερνήσεως. Θα γίνω πιο συγκεκριμένη. Έχει ψηφιστεί και ευτυχώς ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί η μετατροπή του άρθρου 19 του κώδικα ελληνικής περικώδικα περί ελληνικής θαλεμίας, όπου ζητούν να αποκτήσουν και πάλι την ελληνική υπηκότητα εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι που έχουν χάσει την ελληνική θαλεμία και οι οποίοι σήμερα ζουν στην Τουρκία. Εάν όλοι αυτοί θελήσουν και η κυβέρνηση αφήσει να κατασταθούν στο Θράκη, θα γίνουν πλειοψηφία τουλάχιστον στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης. Και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να είναι προσεκτικός ο Υπουργός όταν έλεγε αυτό το πράγμα. Και όταν χώρες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Δανία, η Αγγλία αρνούνται αυτό το πράγμα, το να το δέχεται η Ελλάδα που είχε 400 χρόνια τουρκοκρατία, το θεωρώ εθνικά απαραδεκτό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Αναφερθήκατε σε στην γενικότητα και στην Ιθαγένεια. Σύμφωνα με στοιχεία, δόθηκαν 19.000 ελληνικές ταυτότητες σε μετανάστες το 2016 με ασαφή κριτήρια. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
Δεν το σχολιάζει, να το σχολιάσει, έχει βγάλει δεδομένη απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας τον νόμο Ρακούση, όπου διαγράφεται σαφέστατα το σκεπτικό του που είχε το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, όπου λέει ότι δεν είναι ικανό ένα χρονικό διάστημα και κάποια έτη σπουδών να καθορίσουν κάποιον ότι έχει ελληνική ιθαγένεια. Δυστυχώς οι παρανομίες συνεχίζονται. Κάποιοι το λένε ανοιχτά, άλλωστε, ότι για αυτούς δεν σημαίνει τίποτα να είναι κανείς Έλληνας, μπορούν να κάνουν Έλληνα τον οποιοδήποτε, αρκεί έτσι να λύσουν κάποια προβλήματά τους και να κάνουν το αντιρατσιστικό τους καθήκον. Πίσω από το αντιρατσιστικό αυτό καθήκον κάποιων επικηδείων και με την αφέλεια κάποιων που τους ακολουθούν, κρύβονται μεγάλα συμφέροντα, κρύβονται οι μη κυβερνητικές οργανώσεις του Τζορτζ Σόρος, οι οποίες είναι δεδομένο ότι θέλουν την ανοιχτή κοινωνία και να διαλύσουν τα εθνικά κράτη. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό και θα το πολεμήσουμε. Πριν λίγες μέρες στάθηκε να το χαρακτηρίσω επιστολή μου μυστικού πακέτου σε Γερμανό υπουργό. Πώς βλέπετε τη δράση της ελληνικής τρομοκρατικής οργάνωσης της αριστεράς και την αντιμετώπιση της από την κυβέρνηση? Βλέπω την αντιμετώπιση της από την κυβέρνηση εξαιρετικά χαλαρή. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν διάβλη επικοινωνίας μεταξύ των τρομοκρατών της αριστεράς και κυβερνητικών παραγόντων. Γνωστές είναι οι συνομιλίες που είχε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Λάμπρου με άτομα τα οποία βρίσκονται στις φυλακές εκτείοντας πολιετής καθήψης για τρομοκρατικές ενέργειες. Χρειάζεται πολιτική βούληση για να θυμηθεί η κόκκινη τρομοκρατία και αυτή τη βούληση δεν την έχει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και φοβούμαι δεν θα την έχει και στο μέλλον μια κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία. Γιατί κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία και δεν είδαμε να κάνει τίποτε προς αυτή την κατεύθυνση. Είδαμε να συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Εσείς αν είστε στην κυβέρνηση, πώς θα το αντιμετωπίζετε? Πιστεύω ότι η αστυνομία μπορεί πολύ εύκολα να περιορίσει αυτό το φαινόμενο με τους θύλακες που υπάρχουν, τους συγκεκριμένους και να βρει πρόσωπα και πράγμα. Όπως είδαμε και με την πρόσφατη επίθεση στο Λονδίνο, έχουμε έξαρση της Ισλαμικής Τρομοκρατίας στην Ευρώπη. Η έξαρση δεν μπορεί παρά να συνδεθεί με τη μαζική ισορροπία των μεταναστών από την Τουρκία και όχι μόνο. Πού θα οδηγήσει αυτό? Δυστυχώς από τις 15 Μαρτίου, πριν 10 μέρες, άρχισε και πάλι να ισχύει η συμφωνία του Δουβλίνου. Μια συμφωνία που έχει υπογράψει η Ελλάδα και σύμφωνα με την οποία όσοι πρόσφυγες ή λαθρομετανάστες έρθουν στην Ελλάδα από την Τουρκία και περάσουν στην Ευρώπη, θα είναι υποχρεωμένη η Ελλάδα να τους δεχτεί πίσω. Βρισκόμαστε ενώπιον ίσως δραματικών εξελίξεων, ο καιρός ανοίγει, θα είναι εύκολο το ταξίδι πλέον από την Τουρκία, ο Ερντογάν βρίσκεται σε ευθεία σύγκρουση με την Ευρώπη, είναι πολύ πιθανόν η Ελλάδα να αντιμετωπίσει ένα νέο μαζικό κύμα προσφύγων και λαθρομεταναστών. Η Χρυσή Αυγή πιστεύει ότι πρέπει να φυλαχθούν από ξένοπλες δυνάμεις στα σύνορά μας και να ειδοποιηθεί η Τουρκία ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο και ληστικό. Αλλά βλέπετε, οι σύμμαχοί μας δυστυχώς δεν θέτουν τα πράγματα σε σωστή τους βάση, δεν θέτουν την Τουρκία ενώπιον των ευθυνών της. Και πρόσφατο παράδειγμα έχουμε την στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ, όπου καταπέτυχε η Τουρκία από την κλίση στη Λίμνος και οι σύμμαχοί μας το δέχτηκαν. Και μάλιστα οι υπεύθυνοι της στελέχη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είπαν ότι δεν είναι δυνατόν να πάρουν μετέχει στις διαφορές Ελλάδος και Τουρκίας. Δεν είναι διαφορές Ελλάδος και Τουρκίας, είναι διαφορές που αφορούν το διεθνές δίκαιο αλλά και την Ευρώπη. Και θα πρέπει να θυμούνται οι Ευρωπαίοι ότι την τελευταία φορά που οι Τούρκοι πάτησαν στο έδαφος της Ευρώπης, λίγα χρόνια μετά βρέθηκαν έτσι ότι βγαίνει. Και ήδη ο Ερντογάν τους απειλεί ευθέως. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα λίγο να περάσουμε έως στη δίκη. Βρίσκεστε στον 4ο χρόνο διώξεων. Ναι, σχεδόν 4. Το Σεπτέμβριο κλείνουμε 4 χρόνια. Πώς όλη αυτή η κατάσταση επηρεάζει το πολιτικό αγώνα του κόμματός σας? Είναι δεδομένο ότι τον επηρεάζει, αλλά δεν έχει κάμψει το πρόβλημά μας και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Αισθανόμαστε πολύ βαθιά μέσα μας την αδικία που έχει συντελεστεί εις βάρος μας. Δεν είναι δυνατόν ένα ολόκληρο κόμμα, ένα ολόκληρο κόσμο να ευθύνεται για τις πράξεις κάποιων μεμονωμένων ατόμων και
Πιστεύω ότι όλα αυτά θα αναδειχθούν μέσα από τη διαδικασία της δίκης και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ενώ κάποτε μας είχαν για ενόχους τα κανάλια και παρουσίαζαν ρεπορτάζ ακόμη και της μίας ώρας στα δελτία ειδήσεων, σήμερα δεν λένε λέξη. Και δεν λένε λέξη γιατί αν πούνε τα πραγματικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην δίκη, στα οποία δεν θέλω να αναφερθώ, τότε θα καταλάβει όλος ο κόσμος ότι είμαστε αθώοι εμείς οι βουλευτές και συνάδελφοι που βρεθήκαμε άδικα στη φυλακή. Δηλαδή πιστεύετε ότι η έλλειψη στοιχείων είναι και ο λόγος που καθυστερεί η δίκη? Όχι, δεν είναι μόνο η έλλειψη στοιχείων, για να είμαστε ειλικρινείς, έχει δημιουργηθεί μια δίκη τερατούχημα. Με εκατοντάδες μάρτυρες υπερασπίσεως και κατηγορίας, με περισσότερους από 100 δικηγόρους υπερασπίσεως και πολιτικής αγωγής, οι διαδικασίες μοιραία είναι αργές. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αυτό καλά. Μέχρι του σημείου που μέσα στους μάρτυρες κατηγορίας είναι και κάποιος, τον έχει προτείνει ο εισαγγελέας, ο οποίος τσακώθηκε με μία γειτόνισσά του για τα κτηνόχρηστα. Και ότι είναι χρυσαυγίτησα και γι' αυτό το λόγο είναι μάρτυρας κατηγορίας. Στις προσεγγείς μέρες πρέπει να καταθέσει. Υποθέσεις δηλαδή που ήταν εντελώς προσωπικό και απομονωμένο χαρακτήρα, τις έχουν εντάξει. Και πάλι είναι λίγες αυτές που έχουν μείνει. Γιατί στην αρχή είχαμε μαζέψει 32 υποθέσεις, από τις οποίες έμειναν 8 και δεν θα μείνει καμία στο τέλος, σε ό,τι αφορά εμάς τους βουλευτές. Μια τελευταία ερώτηση. Η αξιολόγηση δεν έχει κλείσει ακόμα. Ωστόσο, κάποια στιγή θα κλείσει με πρόστα μέτρα για τους συνηθισμούς. Ναι. Βεβαίως, είναι δεδομένο ότι τα νέα μέτρα θα έχουν και μείωση συντάξεων και άλλα επώδυνα. Μείωση του φορολογικού ορίου κτλ. Πώς πιστεύετε ότι θα κλείσει τελικά η αξιολόγηση και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της? Οι επιπτώσεις της θα είναι βαρύτατες. Όπως βαρύτατο ήταν το μνημόνιο που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Αύγουστο του 2015. Όμως η Νέα Δημοκρατία πραγματικά δεν δικαιούται να ομιλεί επί του προκειμένου γιατί ψήφισε το μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ και άλλωστε είναι ξεκάθαρες οι δηλώσεις τόσο του ίδιου του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και στελεχών του αντιπροέδρων, ότι εμείς αν γίνουμε κυβέρνηση θα εφαρμόσουμε τα μέτρα. Τότε γιατί τα καταψηφίζουν, δεν το αντιλαμβάνω. Εμείς θα τα καταψηφίσουμε τα μέτρα και τα καταψηφίσαμε και τον Αύγουστο του 2015 το μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.